Καλησπέρα σας, είμαι η Εύη Λαζάρου. Στο πλαίσιο των ρεπορτάζ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα πραγματοποιήσουμε ένα γκάλοπ στους πολίτες της Θεσσαλονίκης για το ποιες θα είναι οι συνέπειες της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πάμε να δούμε. Κάναμε ένα βήμα να μπούμε στο ευρώ. Λοιπόν, εάν όλα αυτά τα χρόνια δεν καταλάβαμε αν ήταν σύν ή πλην, τώρα πλέον αργά. Γιατί τώρα μπαίνεις και να βγαίνεις είναι ακόμα χειρότερο. Μένουμε Ευρώπη. Πιστεύετε πως αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ θα ήταν καλύτερα? Θα ψήφιζε ναι, να βγει. Τώρα αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα θα φανεί. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Μέσα από αυτή μπορείς να αποκομίσεις διάφορα πράγματα από τέχνη, πολιτική, οικονομική στήριξη και οργάνωση μέχρι οτιδήποτε άλλο. Οπότε αν έβγαινε η Ελλάδα από αυτό θα έχανε μεγάλο μέρος της συνεισφοράς σε αυτή τη μεγάλη κοινότητα. Πιστεύετε πως αν έβγαινε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερες οι συνθήκες της χώρας? Τι να πω και εγώ, Εύη μου. Τι γνώμη σας, σαν πολίτης? Σαν πολίτης εγώ είμαι χωρίς δουλειά, έχω χρόνια, υποφέρω, συντάξει δεν έχω. Τι να πω τώρα, εσείς καταλαβαίνετε τώρα. Πληρώνω χρέη. Ενώ αν ήταν στην δραχμή θα ήταν πιο καλά. 2-3 χρόνια δύσκολα και μετά. Πιστεύετε πως αν βγει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερα? Μάλλον όχι. Οι λόγοι? Περισσότερα έχουμε να χάσουμε παρά να κερδίσουμε. Θεωρώ ότι όσο είμαστε μαζί, ενωμένοι, σίγουρα είναι καλύτερα και αντιμετωπίζονται πολλά θέματα πιο εύκολα. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας αν το πάρει μόνος του, δύσκολο μου φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είμαστε. Ότι έχεις τους κατάλληλους, τύπου κατάλληλη πολιτική ηγεσία για να σε βάλεις σε αυτό το καινούριο πλαίσιο. Αν είχες θα ήταν καλύτερο, αλλά δεν έχεις και δεν θα έχεις για τους επόμενους καμιά δεκαετία. Πιστεύετε πως αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερα? Νομίζω όχι. Δεν θα είναι τόσο καλά τα πράγματα όσο είναι. Δεν είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι είναι τώρα, πιστεύω. Πιστεύετε πως αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερα? Σίγουρα θα ήταν καλύτερα. Οι λόγοι? Οι λόγοι γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει, να πληρώσει. Πρέπει να βγάλει νομισματικό τη. Αν βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλύτερα, πιστεύετε? Να ησυχάσουμε όλοι. Οι λόγοι? Οι λόγοι. Όπως έχει και η Αγγλία. Δηλαδή, μεγάλη πείνα. Είδαμε σκάνει κουμάντα η Μέρκελ. Ποια είναι η Μέρκελ? Ποια είναι η Γερμανία? Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να αντέξουμε χωρίς την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν παίζει να επιβιώσουμε. Ή ένα μόνο δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πέντε δάχτυλα. Πέντε δυνάμεις, πώς να σου πω. Οι πάλι λέγανε, άμα βάλεις ένα ξυλάκι σπάει, άμα βάλεις δύο, δεν σπάνε. Για να μην αλλάξουμε, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Άμα δεν είμαστε σύμφωνοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Που θα ήμασταν ανεξάρτητοι, δεν θα κρεμόμασταν από αυτούς, θα φεύγαμε τα μνημόνια, σίγουρα. Δεν θα δανειζόμασταν 10 και να πρέπει να γυρίσουμε 20, το σημαντικότερο. Πώς αν βγει η Ελλάδα από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλύτερα? Για εσάς θα ήταν καλύτερα. Για μας. Για την νεολαία. Οι λόγοι? Πάρα πολύ. Είναι σταυροφόροι. Εάν ξέρετε ιστορία, θα με καταλάβετε. Αν είχε ισχυρή οικονομία θα μπορούσε, αλλά δεν πιστεύω πως γίνεται κάτι τέτοιο. Δικιά της οικονομία, δικιά της ανάπτυξη. Όχι βέβαια. Οι λόγοι? Ο κόσμος πάει μπροστά. Αν πάμε πίσω, τι νόημα έχει? Μπορεί να ήταν καλύτερα, μπορεί και χειρότερα. Εγώ νομίζω θα ήταν χειρότερα. Το θέμα είναι να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναβρει τους πόρους, δηλαδή να ξαναγίνει μια αγροτική χώρα όπως ήταν το 1980 και πιο πριν και να δώσει βάση στον τουρισμό. Τουρισμό και αγροτική παραγωγή. Γιατί αυτό ήταν η Ελλάδα, δεν ήταν αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τις τράπεζες και με όλες τις ιστορίες. Αν γίνει αυτό ξανά και δώσει βάση η πολιτεία σε αυτό, ίσως βρούμε, ίσως κάπου πιαστούμε να έχουμε κάτι δικό μας. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ολόκληρη ιστορία. Μην τα ρίχνουμε όλα εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν χώρα. Μόνοι μας. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε θέμα με τη δραχμή. Αν επιστρέψουμε στη δραχμή, θα έχουμε θέμα με τις τιμές που θα αυξηθούν. Οπότε νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα για όλη τη χώρα. Θα ήταν ένα μεγάλο ρίσκο τώρα, ειδικά σε μια τέτοια εποχή, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, βέβαια, είδαμε ότι τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο σε καλό δεν μας βγήκαν. Δεν πιστεύω ότι θα βοηθήσει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συναλλαγές, για σπουδές, για διάφορους τέτοιους λόγους. Με το δραχμή μας ήταν καλύτερα. Καλύτερα, ναι. Καλύτερα, ναι. Οι λόγοι? Και ανάπτυξη θα είχαμε και
Σίγουρα γιατί θα τώρα καλύτερα είμαστε. Καλύτερα πολλά έθνη μαζί παρά μόνη της.